δικαστική αίθουσα του μεικτού αρκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου εκδικάζεται από σήμερα υπόθεση του 46χρονου προπονητή πολεμικών τεχνών, που μετά από καταγγελίες αθλητών και αθλητριών, βρέθηκε να προφυλακίζεται με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια και γενετήσιες πράξεις κατά ανηλίκων, που αναστάτωσε ολόκληρη την Κρήτη τον Ιούνιο του 2022. Το διακύβευμα εδώ δεν ήταν μόνο η διάκρισή τους στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά ότι με τη διάκριση αυτή θα επετύγχαναν και μία μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Πέραν αυτού, οι χειραγώγες, ξέρετε, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις μεγάλου αριθμού παιδιών αυτής της ηλικίας, όπου, ξέρετε, ακριβώς επειδή έχουμε την ανηλικότητα ως το προσβαλλόμενο αγαθό, υπάρχει πλέον μία στρεβλή διαμόρφωση της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπου. Για τον προπονητή, αθλητές περιέγραψαν βάναυση μεταχείριση που είχε σε βάρος τους και ασελγής πράξης, με την επισήμανση ότι η προσπάθειά του ήταν αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά του να την εμφανίζει ως μέρος της προπονητικής διαδικασίας. Να δίδονται στις πραγματικές τους διαστάσεις όλα αυτά τα οποία προβάλλονται υπερτιμημένα στα παιδιά, τα οποία έχουν όνειρα και λόγω της ανηλικότητας δυστυχώς δεν μπορούν να διακρίνουν πολλές φορές τις έκνομες συμπεριφορές ή τα όρια τους. Γι' αυτό και χειραγωγούνται. Ο κατηγορούμενος 46χρονος προπονητής, που ήταν από τους πιο γνωστούς στο χώρο, επανέλαβε εκ νέου τον ισχυρισμό του ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει και πως οι καταγγελίες σε βάρος του στηρίζονται σε σκευωρία ανταγωνιστών. Γιατί σε κάθε ποινική δίκη αυτό διερευνούμε, τελικά να επικρατήσει η πραγματικότητα και η αλήθεια. Όπως γνωρίζετε, ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί από την πρώτη στιγμή. Θεωρεί και υποστηρίζει με πολύ σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία ότι όλο αυτό είναι ένα κατασκεύασμα ανταγωνιστών του. Μένει να συνεχίσει υποδεικτική διαδικασία. Είμαστε σίγουροι ότι το δικαστήριο θα ενσκύψει με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι γνωστή η ευαισθησία που έχει η Κρήτη σε αυτές τις υποθέσεις. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τις καταγγελίες 8 αθλητών του προπονητή πολεμικών τεχνών, που μεταξύ άλλων ανέφεραν πως ο προπονητής τους τους έβαζε να του κάνουν μασάζ, ενώ αυτό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, έβλεπε πορνό στο κινητό του. Μεταξύ των μαρτυριών ήταν και μια 20χρονης, η οποία ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε ότι σε ηλικία 15 ετών ο προπονητής επιχείρησε να την εξαναγκάσει σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα στο αυτοκίνητό του. Η βάση της υπεράσπισής μας είναι ότι υπάρχει αντιδικία με όλους τους καταγγέλλοντες, οι προγενέστεροι, με αποδεικτικά έγγραφα, δεν είναι δηλαδή απλά ισχυρισμοί του κατηγορουμένου. Είχε δικαστική αντιδικία με τους περισσότερους από αυτούς σε προγενέστερο χρόνο. Είναι ένας προπονητής αγνωσμένου κύρους, η όλη Κρήτη τον γνωρίζει, τον εντολέα μου, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, έχει βγάλει παγκόσμιους πρωταθλητές. Οι οικογένειες επιπλέον υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά του ήταν βάναυση, με πατέρα παιδιού που είδε στη διάρκεια αγώνα το παιδί του να το χτυπάει και να εξηγεί πως ο ίδιος, χωρίς να γνωρίζει, με το να αφήνει το παιδί του υπό τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά θα μπορούσε να του δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Μου λέει, το παιδί σας άλλαξε, έφτιαξε ο χαρακτή, του κάνατε. Και μετά καταλάβαμε ότι ήταν από όλο αυτό το πόνο που του δημιούργησα εγώ σαν γονέας, που δεν ήξερα ότι δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να το κάνω για τον πρωταθλητισμό. Και τελικά να παραλίγο χάσουμε το κοπέλι. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα και διεκόπη στη φάση των καταθέσεων μαρτύρων κατηγορίας για τις 4 Οκτωβρίου.